Είναι η μέρα στην οποία οι ομάδες, οι παίχτες στα γήπεδα της Super League κράτησαν ένας λεπτό σιγή στη μνήμη ενός παιδιού που δολοφονήθηκε, ενός παιδιού 19 ετών, του Άλκη, ο οποίος δεν είναι πια εδώ σε αυτήν την επίγεια ζωή. Και ο δικός του θάνατος και το πένθος της οικογένειάς του πέφτει και βαραίνει όλες τις δράσεις, τις αθλητικές δράσεις στα γήπεδα της Super League και όχι μόνο. Είναι αυτό που κυριαρχεί και πέφτει πάνω από τα παιχνίδια και είναι το αντίο όλων των ομάδων και ο φόρος τιμής και η μνήμη για ένα δυστυχώς ακόμη θύμα αυτού που βιώνουμε. Ντέμι Νικολαίδη, χαίρετε αγαπητέ μου, Ντέμι. Είναι λόγια που πολλές φορές δεν βγαίνουν εύκολα από το στόμα γιατί δεν μπορείς να εκφράσεις ούτε και τον πόνο το δικό του ανθρώπων, προφανώς, αλλά και δεν μπορείς καμιά φορά να αντιθασεύσεις και την οργή σου γιατί αυτό το πράγμα είναι ένας ακόμη κρίκος που βιώσαμε ανάλογα πράγματα και τα προηγούμενα χρόνια στις άλλες περιπτώσεις. Έκανες μία ανάρτηση νωρίτερα, πριν μερικές ώρες, για αναφέρθηκε σε αυτό το περιστατικό, επιρρύπτοντας ευθύνες και στην κυβέρνηση, επιρρύπτοντας ευθύνες και στην πολιτεία και στις ομάδες. Έκανα αυτή την ανάρτηση γιατί δεν ήθελα να πάρω θέση και δεν μπορώ να πάρω θέση εδώ, γιατί είμαι πολύ θυμωμένος για να μπορέσω να μιλήσω ευγενικά. Οπότε έκατσα, έγραψα κάτι όσο πιο ήρεμα μπορούσα, γιατί δεν μπορώ να το σχολιάσω κανονικά. Μου είναι παντελώς αδιάφορο αν ο δολοφόνος είναι Έλληνας ή ξένος χριστιανός, μουσουλμάνος ή παοκτσής. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι δολοφόνοι ή εν δυνάμει δολοφόνοι βρίσκονται στο ποδόσφαιρό μας με την ανοχή των ομάδων και της πολιτείας. Η υποχρέωση τα καθήκοντα της εκάστοτε κυβέρνησης προς το ποδόσφαιρό μας δεν είναι να βρίσκει τηλεοπτικά συμβόλαια της ομάδας, ούτε να ψάχνει τρόπους να κάνει χαρούμενους ιδιοκτήτες μεταξύ άλλων. Την κύρια ευθύνη για τη βία τη φέρει η πολιτεία, η οποία ποτέ συνταγμένα με τις ομάδες δεν ασχολήθηκε με αυτό το θέμα και τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Άλκη. Το διαβάζω γιατί, όπως είπες, η έντονη φόρτιση από μέσα μπορεί να μην. Ξέρεις τι είναι το παιδί σου να χάνεται χωρίς λόγο, δηλαδή. Είναι αδιανόητο, έτσι. Ναι. Δεν είναι αδιανόητο. Και δεν ξεπερνιέται και ποτέ. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε τον πόνο. Δεν μπορούμε.